Η αντιδράσεων ξεσηκώνει η πρόθεση του Υπουργείου Παιδεία να καταργήσει έξι τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τα οποία είχαν ιδρυθεί το 2018 με τον νόμο Γαβρόγλου. Υπάρχει πολύ μεγάλη έκπληξη για την ενέργεια αυτή, την πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Παιδεία, που χωρί καμία επικοινωνία με του Πριτάνιου, με τη συγκλήτου των πανεπιστημίων, με τα συμβούλια διοίκηση, προχώρησε σε αυτή την αναγγελία μια νομοθετική πράξη. Πρόκειται για τα τμήματα επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων στο Ηράκλειο. Επιστήμων φυσική αγωγή και αθλητισμού, στον Άγιο Νικόλαο Μηχανικών Βιοιατρική, στο Ηράκλειο Μουσικών Σπουδών, στο Ρέθυμνο Φυσικοθεραπεία, στην Ιερά Πετρα και Χημικών Μηχανικών Στα Χανιά. Τμήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, είναι τμήματα τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στην α, λειτουργία σχολών. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε δει με καλό μάτι τα συγκεκριμένα τμήματα. Με την νίκη Κεραμέως να τα βάζει αφενός στον πάγο, αφετέρου να δίνει το τμήμα χημικών μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στη συνέχεια το 2020 η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ζήτησε από τα επανεπιστήμια να εκπονήσουν μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων τμήματων, κάτι που έκανε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, υποβάλλοντας αυτές τις μελέτες τον Ιούνιο του 2021. Έκτοτε, εδώ και περίπου δύο χρόνια, δεν είχαμε καμία ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ήδη μάλιστα έχουν προχωρήσει και οι απαραίτητε ενέργειε για τη δημιουργία του, με τι τοπικέ κοινωνίε και την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει στηρίξει την προσπάθεια σε ό,τι αφορά το κτηριακό ζήτημα. Έχουν παραχωρηθεί εκτάσει. Έτσι, για παράδειγμα, έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ρεθύμνη έκταση στο Γάλλο, στο χώρο τη Πανεπιστημίου Πολη του Γάλλου, για την ανέγερση της σχολής, των κτηρίων τη Σχολή Μουσική και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών. Έχει εκπονηθεί χωροταξική μελέτη για τα νέα κτίρια της συγκεκριμένης σχολής. Στον Άγιο Νικόλαο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου αντίστοιχη έκταση για να ανεγερθεί η σχολή του ΤΕΦΑ. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πρώην η Κρήτης κατατάσσεται σήμερα στη δέκατη θέση μεταξύ των 23 πανεπιστημίων της χώρας και στη δεύτερη σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, τα συγκεκριμένα τμήματα θα προσέδιδαν ακόμα περισσότερο στο Πανεπιστήμιο, δίνοντα περαιτέρω όθηση στην ανάπτυξή του. Πραγματικά, πάντω, προκαλεί απορία α, τη στιγμή που μάλιστα γίνεται συζήτηση για το πρώτο νομοθέτημα του κυρίου Πιαρακάκη, την ίδρυση μη κρατικών, ιδιωτικών δηλαδή πανεπιστημίων. Πώ περιορίζεται ο χώρο ενό δημόσιου πανεπιστημίου, όπω είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θεωρούμε ότι δεν συμβάλλει η ενέργεια αυτή, που είναι μια μονομερής ενέργεια, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην αναβάθμιση λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Παρότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβρη ζητήσει συνάντηση με τον Κυριακό Πιερακάκη και παρότι ο Υπουργό βρέθηκε στο Ηράκλειο πριν από μερικέ ημέρε, ραντεβού ακόμα δεν έχει κλειστεί. Με τον Νίκο Κατσαράκη, πάντω, να διαμηνύει ότι έρχονται αντιδράσει.